άλλη μια επαναλαμβανόμενη σκηνή σε αυτό το σύριαλ των διαπραγματεύσεων. Δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε με μια διαπραγμάτευση που επηρεάζει τα συμφωνηθέντα. Ούτως ή άλλως αυτά γίνονται. Η κυβέρνηση παγίως πια ακολουθεί μια τακτική υποταγής και αποδοχής όλων των εντολών της Τρόικας και μάλιστα απαρέκλητης εφαρμογής και το διατυμπανίζει αυτό λέγοντας ότι εμείς κάνουμε αυτά που πρέπει και κάναμε αυτά που πρέπει, δηλαδή τη λάθος τη συνταγή. Αποδέχεται λοιπόν, το πρόγραμμα υλοποιείται. Το υποκριτικό είναι ότι τη στιγμή που το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται και υλοποιείται κατά έναν ακραίο τρόπο, δηλαδή για παράδειγμα τώρα συζητάνε για ομαδικές απολύσεις. Μιλάνε για μείωση των εισφορών στα ταμεία τα ασφαλιστικά, το οποίο θα μεγαλώσει το δημοσιονομικό κενό. Κατά συνέπεια, βλέπετε ότι και το περιβόητο πρωτογενές πλεόνασμα είναι μια καραμέλα που πριν τη γευτούμε έχει λιώσει. Πριν τη γευτούμε έχει λιώσει και δεν επηρεάζει καθόλου τη συζήτηση για τη βιωσιμότητα του χρέους. Αυτή είναι η κατάσταση. Τι θα κάνατε εσείς, πρόκειται για, αν λοιπόν, για μια τώρα απέναντι υποκρισία. Κοιτάξτε να δείτε. Για να είμαστε εμείς στα πράγματα σημαίνει ότι θα είχαν γίνει εκλογές. Άρα θα είχαμε μία εντολή και μία δέσμευση. Και η δέσμευσή μας ήταν σαφή. Ωραία, λοιπόν. Δεν υπάρχει συζήτηση με την Τρόικα, γιατί αυτό σημαίνει αποδοχή του μνημονίου. Άρα είναι, λέγατε, είναι απόλυτο σαφές. Δεν συζητάμε τίποτα μαζί σας. Εμείς δεν βάζουμε αυτό το πράγμα στο τραπέζι. Το μνημόνιο, από τη στιγμή που θα βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, πηγαίνει στον κάλαθο των αχρήστων. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει συζήτηση με την Τρόικα. Με τους δανειστές, με τις κυβερνήσεις, τις εκλεγμένες, βεβαίως, με βάση τις ενταγμένες και προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως θα πούνε να κουβεντιάσουμε. Μιλάμε πια για μια προσέγγιση εντελώς διαφορετική. Μάλιστα. Εμείς έχουμε άλλη προσέγγιση για το θέμα του χρέους, έχουμε άλλη προσέγγιση η για το θέμα της των δανειακών συμβάσεων. Θέλουν ένα καινούργιο μνημόνιο, θέλουν να δώσουν κάποια χρήματα και να... Δεν διαπραγματεύεται η Τρόικα. Η Τρόικα ελέγχει αν αυτά που έχουν μπει στο χαρτί εφαρμόζονται και τραβάει το αυτή. Όπ, γιατί το κάνατε έτσι, γιατί το κάνατε έτσι και τα συζητάμε όλα. Διαπραγματεύονται μέχρι και το γάλα και το ψωμί του κόσμου. Και το γάλα και το ψωμί του κόσμου διαπραγματεύονται. Γιατί έχουμε φτάσει. Και το λάδι θα πρέπει να σας. Και τα φάρμακα και το λάδι. Έλεος δηλαδή πλέον. Θέλω να πάω στον κύριο Ρίγα. Κύριε Ρίγα, εκείνο το οποίο δεν μπορώ να αντιληφθώ.